Μέγα News δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Πύρινη κόλαση στην Ελλάδα, 80 εστίες πυρκαγιών σε 24 ώρες. Συνεχίζει αναζωπηρώσεις, σε κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός της χώρας. Καίγονται σπίτια, κενώνονται οικισμοί και κατασκηνώσεις. Κλείνουν δρόμοι. Εικόνες αποκάλυψης από τις φωτιές σε Λουτράκι, Ανάβησο, Σαρονίδα. Μέτωπο 20 χιλιόμετρων από τη Μάνδρα στα Δερβενοχώρια. Κάηκαν 60 σπίτια. Ζούμε έναν εφιάλτη, δηλώνουν οι κάτοικοι. Μεγάλη κινητοποίηση και στην Κύπρο για κατάσβεση πυρκαγιά στον Αστρομερίτη. Τρεις διδαδόνια του καύσωνα. Στο Σαββατοκύριακο έρχονται θερμοκρασίες πάνω από 44 βαθμούς που πιθανόν να φέρουν και κόκκινη προειδοποίηση. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις περνούν από το Κυπριακό. Το αντιλαμβάνεται και ο Ερντογάν, υπογραμμίζει ο πρόεδρος. Επικαλείται ενημέρωση από τους Σόλτς, Μακρόν, Μητσοτάκη και Μισελ. Δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αποδέχθηκε τελικά την πρόταση του Προέδρου για κοινή επίσκεψη στο ανθρωπολογικό εργαστήρι για το θέμα των αγνωμένων στο τέλος Ιουλίου. Αγόρασε και τέταρτο ξενοδοχείο από Ελληνοκύπριο στο Βαρόσι, ισχυρίζεται Τούρκος επιχειρηματίας. Διαφημίζει μάλιστα ότι δέχεται κρατήσεις για το 2025. Διευρύνεται σημαντικά ο κατάλογος δικαιούχων φθηνότερου ηλεκτρικού ρεύματος. Θα υποφελούνται άλλες 12 κατηγορίες πολιτών. Μεγάλη ζήτηση εξαιτίας του καύσωνα. Απόψε στις 8 και 10.